Καλωσορίζουμε τον κύριο Διονύση Καραβίδα, επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Queen's στο Belfast της Ιρλανδίας. Κύριε Καραβίδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Είστε ένας από τους Έλληνες του εξωτερικού που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Θα θέλαμε τη βοήθειά σας για το εξής. Ενώ εμείς, ειδικά οι μεγαλύτεροι, προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε τι είναι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, εσείς έχετε προχωρήσει αρκετά στην έρευνα και στον προβληματισμό σας. Μάθαμε από ένα άρθρο σας που δημοσιεύσαμε στο Μιλιτέρ ότι ήδη όπλα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται στη Γάζα, ίσως και σε άλλα πεδία μαχών. Και θέσατε τον προβληματισμό, τον ορθό προβληματισμό, αν υπάρχει ένα πλαίσιο που βάζει κάποια όρια στη χρήση αυτών των όπλων. Πολύ σωστά. Καταρχάς, καλημέρα. Να πω και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την δυνατότητα να έχουμε σήμερα αυτή την επικοινωνία. Όντως, παρακολουθώντας τις συζητήσεις που γίνονται στο δημόσιο διάλογο, διαπίστωσα ότι ενώ υπάρχουν αναλύσεις που έχουν να κάνουν με το καθαρά τεχνολογικό κομμάτι ή με το καθαρά στρατιωτικό ή και το κομμάτι του διεθνούς δικαίου, απουσιάζουν συζητήσεις που επικεντρώνονται κυρίως στα πλαίσια, τα ρυθμιστικά πλαίσια σχετικά με τα όπλα της τεχνητής νοημοσύνης. Και νομίζω ότι η κατάλληλη πλευρά της επιστήμης για να μπορέσει να προσεγγίσει αυτό το θέμα είναι οι κοινωνικές επιστήμες και η οικονομική επιστήμη. Οπότε μιλάω από αυτή την πλευρά, δεν έχω σχέση με το κομμάτι του κώδικα ή της τεχνικής ανάλυσης. Έτσι λοιπόν μπήκα στη διαδικασία να δω ότι εντάξει, γίνεται μια χρήση όπλων τεχνητής νοημοσύνης, αυτόνομων ή μη αυτόνομων, αλλά ωραία, υπάρχει κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, κάποιο διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο ή κάποιες χώρες έχουν από μόνες τους αναπτύξει κάποιο πλαίσιο για το πώς, πότε και κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά τα όπλα. Έκανα μια μίνι έρευνα για να γράψω και το άρθρο το οποίο σας ευχαριστώ που φιλοξενήσατε στο Μιλιτέρ. Και σαν πρώτο συμπέρασμα, τα αποτελέσματα ήταν άκρως απογοητευτικά, γιατί ενώ υπάρχει, πώς το λένε, η βούληση ή τουλάχιστον έτσι εκφράζεται σε πολιτικό επίπεδο πολλών χωρών, καινοτόμων χωρών, να δημιουργήσουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα αυτόνομα ή μη αυτόνομα όπλα, δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει κάποια πρωτοβουλία ή είμαστε μακριά από το να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό? Γιατί θα πει κάποιος, ωραία, έχουμε και το διεθνές δίκαιο και έχουμε δει πως έχει είτε προσαρμοστεί είτε πολλές φορές, επιτρέψτε μου την έκφραση, κουρελιαστεί σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και εμείς, ας πούμε, σαν Ελλάδα το βιώνουμε καθημερινά αυτό. Θα πει κάποιος, ωραία, και το διεθνές δίκαιο πώς χρησιμοποιείται? Δεν υπάρχει ένας διεθνής αστυνομικός για να το επιβάλλει. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Όμως είναι καλό να ξεκινάμε από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι καλό να ξέρουμε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να γίνει. Γιατί έρχεται μετά η ιστορία και κρίνει. Ή πολλές φορές το να έχεις ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στα χέρια σου σου δίνει νομικά και πολιτικά επιχειρήματα σε ένα δημόσιο διάλογο. Δεν μπορεί από μόνο του να εξασφαλίσει την ορθή χρήση των όπλων τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δεν υπάρχει μια δύναμη, ένας επιτηρητής ή ένας διεθνής δικαστής ή μια διεθνή αστυνομία να το επιβάλλει, όμως μπορεί να αποτελέσει όπλο στη φαρέτρα των νομικών και κατ' επέκταση των πολιτικών. Και από εκεί για μένα οφείλουμε να ξεκινήσουμε, να δημιουργήσουμε δηλαδή οι αρμόδιοι, να κοιτάξουν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο το οποίο να ρυθμίζει τη χρήση από τη στιγμή που φαίνεται πως δεν υπάρχει διάθεση από τις χώρες να σταματήσει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα οπλικά συστήματα, τουλάχιστον να εξασφαλιστεί ένα πλαίσιο το οποίο θα συνδέεται εμπολής με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Είναι, υποθέτω, μια συζήτηση η οποία γίνεται αιώνες τώρα. Και τι εννοώ? Απ' τη μία είναι η τεχνολογία και το επιχείρημα της προόδου, ότι προχωράμε μπροστά, άρα αυτό το πράγμα δεν μπορεί κάποιος να το σταματήσει. Βέβαια, κάτι ανάλογο θα είχε συζητηθεί και όταν γινόταν η προσπάθεια να δημιουργηθεί η πυρηνική βόμβα.
υπήρχε και σχετική κινηματογραφική ταινία την περασμένη σεζόν με την ιστορία του Οπενχάιμερ. Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να εξορροπηθεί? Εντάξει, ναι, τεχνολογία μας πάει μπροστά. Πώς μπορούμε όμως απ' την άλλη να είμαστε σίγουροι ότι θα μπουν κάποιοι κανόνες? Γιατί ιστορικά, αν το δούμε, αυτοί οι κανόνες ποτέ δεν μπαίνουν ή, εν πάση περιπτώσει, θεσπίζονται αλλά δεν τηρούνται. Έχετε δίκιο και μου έρχεται στο μυαλό το πρώτο άρθρο που είχατε φιλοξενήσει, νομίζω ήταν τον Οκτώβριο του 2023, το οποίο ξεκινούσε κάπως έτσι, ότι δυστυχώς η ανθρώπινη φύση είναι αυτή και οι μεγάλες, ας πούμε, τεχνολογικές ανακαλύψεις και του περασμένου αιώνα, από τα ραντάρ, την μετάγκηση πλάσματος στην ιατρική, ακόμα και τα εμβόλια της γρίπης κλπ., δεν αναπτύχθηκαν σε περίοδο ειρήνης, αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε βλέπουμε από τα αρχαία χρόνια, από τις μηχανές που έφτιαχνε ο Αρχιμίδης στις Σιρακούσες, για να αποκρούει τις επιθέσεις των πλοίων, μέχρι και τα πιο σύγχρονα, ότι η τεχνολογία βρίσκει, πώς το λένε, άμεση εφαρμογή στο κομμάτι της πολεμικής βιομηχανίας. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη φύση του ανθρώπου. Το θέμα είναι ότι στη Δύση, δυτικού τύπου δημοκρατίες, αυτές οι οποίες ιστορικά, για να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει, έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα, έχουν έναν πιο ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, αξιακά μιλώντας, δηλαδή σαν Δύση, αν και αυτό σήμερα από πολλούς αμφισβητείται, για το κατά πόσο οι αξίες της Δύσης υπάρχουν ή έχουν αρχίσει να βρίσκονται σε παρακμή. Εγώ είμαι από τους αισιόδοξους που πιστεύει ότι, παρόλο που υπάρχει ένας κλειδονισμός των αξιών, στο τέλος οι ανθρωπιστικές αξίες του δυτικού πολιτισμού θα επικρατήσουν, και πάνω εκεί βασίζεται ο πολιτισμός μας, ώστε να δημιουργήσει το δίκαιο και τη νομική επιστήμη και τους κανόνες, οι κανόνες εφαρμόζονται ακόμα και στον πόλεμο. Το αν μπορούν τώρα αυτοί οι κανόνες να επιβληθούν σε έναν ισχυρό παίχτη ή όχι, έχουμε δει ιστορικά πως δεν γίνεται, όχι τουλάχιστον άμεσα. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πρέπει να αποθαρρυνθούμε και να αφήσουμε το πεδίο εντελώς ελεύθερο και να πούμε ότι οποιοδήποτε έχει τη δύναμη και την τεχνολογία να παράγει τέτοιου είδους όπλα ή να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για πολεμικούς σκοπούς έχει άφεση αμαρτιών. Αντίθετα, θα πρέπει οι πολιτισμοί, οι δημοκρατίες και κατ' επέκταση ο νομικός κόσμος, που γίνεται στην Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό, να βάλει αυτά τα ρυθμιστικά πλαίσια, να προσπαθήσει όσο το δυνατόν να πιέσει τους μεγάλους παίχτες να ακολουθήσουν αυτά τα πλαίσια, και αν δεν τα ακολουθήσουν, από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα έχει τουλάχιστον τα νομικά και τα πολιτικά επιχειρήματα στο μέλλον να, πώς το λένε, να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να φέρει αυτές τις χώρες ή τους ανθρώπους που διοικούσαν αυτές τις χώρες μια συγκεκριμένη περίοδο πρώτων ευθυνών τους. Μην ξεχνάτε άλλωστε και τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ιτήθηκε η ναζιστική Γερμανία. Μετά οι κυρίαρχοι παίχτες της ναζιστικής Γερμανίας βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης και, με βάση τους κανονισμούς, η δικαιοσύνη τους καταδίκασε στη δίκη της Νιρεμβέργης. Μιλήσατε για μια ημιαυτόνομα και αυτόνομα όπλα της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούνται. Διαβάσαμε και κάποια σχετικά δημοσιεύματα ότι οι Ισραηλοί στο τείχος που είχαν στήσει υπήρχαν κάποια τέτοια όπλα που έπαιρναν μόνα τους, να το πω έτσι απλοϊκά, την πρωτοβουλία να πυροβολούν κόσμο. Είναι λίγο τρομακτικό, έτσι? Είναι. Μα γι' αυτό και υπήρξε η ανάγκη να ψάξω εάν υπάρχουν κανονισμοί για το πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα όπλα και η ανάγκη να δημιουργηθούν κανονισμοί για τη χρήση τέτοιων όπλων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρω και στο άρθρο, είχα διαβάσει κάποια δημοσιεύματα και στο Guardian, υπάρχουν δύο, γιατί εμείς αναφερόμαστε σε ανοιχτές πηγές, δεν έχουμε καμιά πληροφορία εκ των έσω. Υπάρχουν δύο συστήματα, όπως είναι το Gospel και το Lavender, τα οποία ουσιαστικά κάνουν αυτό που είπατε. Έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλά δεδομένα
και λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά η τελική απόφαση για το εάν θα χτυπηθεί κάποιος στόχος ή όχι, θεωρητικά τουλάχιστον ακόμα ανήκει στον άνθρωπο. Και αυτή είναι η λεπτή γραμμή που έχει μπει διεθνώς, ότι ακόμα και χώρες δηλαδή που είναι ενάντια στη δημιουργία ενός διαφορετικού πλαισίου για τη χρήση τέτοιων όπλων, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, λένε ότι υπάρχει ήδη το ρυθμιστικό πλαίσιο από το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και με βάση αυτό η χρήση τέτοιων όπλων πρέπει να επιτρέπεται στο βαθμό που η τελική απόφαση ανήκει στον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν και δημοσιεύματα τα οποία επικαλέστηκαν πηγές Ισραηλινών αξιωματούχων, οι οποίοι είπαν ότι στην πίεση που υπάρχει να πάρουν αποφάσεις γρήγορα, κάποιες φορές είτε δεν αναλύουν επαρκώς τα δεδομένα που τους δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, είτε αφήνουν την τεχνητή νοημοσύνη να δράσει από μόνη της. Να σας ρωτήσω, αν έχετε εικόνα, στο πεδίο της άμυνας, από ό,τι καταλαβαίνω, προχωράνε με γοργούς ρυθμούς, όπως γίνεται πάντα όταν η τεχνολογία κάνει βήματα. Στον τομέα της υγείας, ας πούμε, έχουμε δείγματα ότι χρησιμοποιείται έτσι με ανάλογο ζήλο η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση και ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι η δημιουργία και τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών θα έπρεπε να έχουν επίκεντρο την υγεία, την καινοτομία, την εκπαίδευση και πολύ λιγότερο την πολεμική βιομηχανία. Υπάρχουν αλματώδη βήματα και στο κομμάτι της υγείας. Πριν από μερικές μέρες διάβαζα κάποια δημοσιευμένα paper τα οποία δείχνουν ότι ζήτησαν από την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει κάποιους διαγνωστικούς ελέγχους σε συγκεκριμένους ασθενείς και έδωσαν 10, ας πούμε, επιλογές ασθενειών και διαπίστωσαν ότι σε σχέση με τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή τον γιατρό, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στο να διαγνώσει την ασθένεια από ότι ο άνθρωπος. Δεν λέω πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, μπορεί να δουλέψει παράλληλα με τον άνθρωπο. Αλλά φαίνεται πως πολλές χρήσεις της στο κομμάτι της ιατρικής είναι ελπιδοφόρες. Όπως και κάποιοι συνάδελφοι που ασχολούνται με το κομμάτι της δημιουργίας φαρμάκων μπορούν πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη να κάνουν αναλύσεις στις πρωτεΐνες, για παράδειγμα, και να δημιουργήσουν καινούργια φάρμακα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έκαναν κατά το παρελθόν. Ένα παράδειγμα που και εγώ άκουγα και διάβαζα τώρα τις τελευταίες μέρες είναι ότι, για παράδειγμα, οι πρωτεΐνες αποτελούνται, λένε, μου έλεγε ένας συνάδελφος, από τα αμινοξέα, έτσι. Και ο τρόπος με τον οποίο διπλώνουν δημιουργεί κάποιο σχήμα και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς αλληλεπιδρούν με τα μόρια του οργανισμού. Για την αποκωδικοποίηση μιας πρωτεΐνης χρειαζόταν ένας χρόνος να γράψει κάποιος διδακτορικό 4-5 χρόνια. Και τώρα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης και οι υπολογιστές μας δίνουν αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε, ναι, μπορούμε να δούμε τεχνητή νοημοσύνη σε όλους τους τομείς της επιστήμης και εκεί υπάρχει πρόοδος με γοργούς ρυθμούς. Απλά, επειδή όταν χρησιμοποιείται στο κομμάτι της πολεμικής βιομηχανίας φέρνει πόνο, υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, υπάρχουν καταστροφές υποδομών, στην επικαιρότητα είναι πιο πολύ τα δυσάρεστα αποτελέσματα από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας γενικότερα. Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, η συνύπαρξή μας με την τεχνολογία, ενώ υποτίθεται υπάρχει για να διευκολύνει τη ζωή μας, θέτει θέματα που δείχνουν ότι αυτή η συνύπαρξη θα γίνεται όλο και δυσκολότερη, έτσι. Θα μας βάζει συνέχεια μπροστά σε διλήμματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαστε στις απαρχές της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ζούμε κάτι καινούριο. Το έζησαν κάποιες γενιές στο παρελθόν με τις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις. Πάντα όταν ξεκινάει κάτι νέο και υπάρχει μια τεχνολογική έκρηξη με την έννοια της προόδου,
προσπαθούμε κυρίως να την κατανοήσουμε. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει φυσικά να σταματάμε την πρόοδο και την εξέλιξη. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, και αυτό γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και γενικότερα, προσπαθούμε μέσα από την έρευνα να κατανοήσουμε τις καινούργιες τεχνολογίες και να δημιουργήσουμε αυτά τα ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία θα μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία προς όφελος και όχι για να δημιουργούμε ζημιά. Γιατί πέρα από το κομμάτι του πολέμου, μην ξεχνάτε ότι κατά καιρούς έχουν βγει δημοσιεύματα της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ουσιαστικά μπορεί να πάρει εσάς και να σας βάλει να πείτε το οτιδήποτε. Και ναι, μετά ναι. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε αν το είπατε εσείς ή δεν το είπατε εσείς. Δηλαδή, υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα. Πού μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει? Μπορεί δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να αποκωδικοποιείται ανθρώπινα συναισθήματα. Αυτό όμως επιτρέπεται να γίνει σε κάποιο σχολείο ή στον εργασιακό χώρο, και αυτή η πληροφορία να ελέγχεται από λίγους? Νομίζω ότι το κλειδί σε όλα τα πράγματα είναι η ψυχραιμία, η επιστημονική κατανόηση των καινούργιων τεχνολογιών και πολύ βασικό κομμάτι ο εκδημοκρατισμός των καινούργιων τεχνολογιών. Δηλαδή, δεν πρέπει επουδενή οι καινούργιες τεχνολογίες να ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ελίτ, σε μια ολιγαρχία η οποία θα τις χρησιμοποιεί μόνο προς όφελός της και εις βάρος των ανθρώπινων κοινωνιών. Δηλαδή, η προστασία των κοινωνιών περνάει μέσα από τον εκδημοκρατισμό των συγκεκριμένων τεχνολογιών. Και εκεί πρέπει να αναλάβουν ρόλο οι εκλεγμένες κυβερνήσεις, κυρίως στα προοδευμένα κράτη του δυτικού κόσμου. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η τεχνολογία, είναι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται, γιατί ο άνθρωπος θα βάλει τους όρους. Αν δεν προσέξει στο τι όρους θα βάλει, πιθανόν να τον καβαλήσει η τεχνολογία. Αυτό είναι το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω. Δυστυχώς το έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει, ότι η κατήχρηση της τεχνολογίας οδηγεί σε πολλά δεινά. Κύριε Καραβίδα, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή εδώ συζητάμε, ξέρετε, κατά καιρούς, έχουν φύγει τα καλύτερα μυαλά στο εξωτερικό, έχουν φύγει οι καλύτεροι επιστήμονες στο εξωτερικό. Είναι στο μυαλό σας η επιστροφή ή χτίσατε μια καριέρα, μια ζωή και δεν το σκέφτηκε πάρα πολύ έντονα? Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Ίσως το πιο δύσκολο ερώτημα που μου κάνατε σήμερα. Γιατί πέρα από τον ορθολογισμό υπάρχει και το συναισθηματικό κομμάτι. Εντάξει, η Ελλάδα είναι η χώρα μας. Και το θέμα ότι πρέπει να ζήσει κάποιος αξιοπρεπώς. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να ζήσει αξιοπρεπώς δεν σημαίνει μόνο κατά ανάγκη να έχει τους εισοδηματικούς πόρους, οι οποίοι οδηγούν σε μια κατανάλωση, μια υπερκατανάλωση κλπ. Δεν μιλάω για απληστία. Το γνωρίζω, απλά το διευκρινίζω. Ζω αξιοπρεπώς σημαίνει πολλά πράγματα. Ότι έχω τις υποδομές, ότι έχω ας πούμε την προστασία του κράτους, της κοινωνίας, για να μπορέσω μέσα σε αυτό να προσφέρω, να παράγω και να δημιουργήσω οτιδήποτε κάνει ο καθένας. Είναι αλήθεια πως πολλοί Έλληνες έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Εγώ δεν είμαι από αυτούς, είχα φύγει νωρίτερα λόγω των σπουδών μου κλπ. Αυτό εν πρώτης φαίνεται αρνητικό, όμως εάν το χρησιμοποιήσουμε σωστά μπορεί να είναι και να μας δώσει ένα πλεονέκτημα στο μέλλον. Κάποτε μιλούσα με έναν συνάδελφο, παρακολουθούσα μια διάλεξή του, ο οποίος εργάζεται πάνω στα οικονομικά της εργασίας. Και του είχα κάνει και εγώ αυτή την ερώτηση, κατά πόσο το brain drain μπορεί να ουσιαστικά να δημιουργήσει προβλήματα σε μια χώρα. Και μου είχε πει ότι με βάση τις μελέτες που υπήρχαν μέχρι και τη δεκαετία του 90, είναι πρόβλημα. Όμως μετέπειτα μελέτες έδειξαν ότι ίσως και να μην είναι τόσο πρόβλημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βγαίνοντας έξω, μπολιάζονται με μια νέα κουλτούρα, αποκτούν μια επιπλέον εμπειρία δουλεύοντας για μεγάλους κολοσσούς τεχνολογικούς ή επιστημονικούς, και εάν δημιουργηθούν οι συνθήκες στη χώρα τους, κάποιοι από αυτοί θα επιστρέψουν, φέρνοντας πίσω ένα καλό κομμάτι της κουλτούρας που γνώρισαν και φέρνοντας μια εμπειρία που διαφορετικά δεν θα είχαν πάρει,
και αυτό λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστής ισχύος σε ένα ήδη οικοσύστημα θεσμών και πώς το λένε, κανονισμών το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα στη χώρα τους. Οπότε είναι στο χέρι μας, είμαι φύσιν αισιόδοξο, είναι στο χέρι μας ότι μπορούμε αυτό το οποίο έγινε μειονέκτημα τα προηγούμενα χρόνια να το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα. Κύριε Καραβίδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.